Έχουμε τη χαρά σήμερα μαζί μας να βρίσκεται ο Δεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος, πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος, γνωστός σε όλους σας, ένας διακεκριμένος κληρικός και καθηγητής πανεπιστημίου. Ο πατήρ Νικόλαος έχει έρθει σήμερα εδώ να μιλήσει στη σειρά των κηρυγμάτων μας με ένα πάρα πολύ σημαντικό και επίκαιρο θέμα. Τι είναι ο γάμος? Σε μια εποχή που η ηθική ορίζεται όχι από τη φύση και την οντολογία, αλλά από το γούστο, όπως λέει ο πατήρ Νικόλαος, του καθενός, τώρα που οι θεσμοί έχουν αρχίσει λίγο να κλονίζονται από τους ανθρώπους, πρέπει κάποιος να μιλήσει στην τωρία τη φωνή, δεν πειράζει, και να πει αυτά που είναι διαχρονικές αλήθειες και αυτά που πηγάζουν από την αλήθεια του Θεού. Είμαστε σίγουροι ότι θα είναι πάρα πολύ καλός ο λόγος. Όταν ακούς Λουδοβίκο, βέβαια πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος, να μην χάνεις ούτε λέξη, για να μην χάσεις το νόημα. Πατήρ Νικόλαε, το βήμα δικό σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, πατέρα. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Συμφωνώ με όλα όσα άκουσα, με την έννοια του ότι σήμερα έχουν τελειώσει τα αυτονόητα. Να φωνάξουμε στεντορία τη φωνή της αλήθειας. Ποιες αλήθειες? Ποιος τις καταλαβαίνει? Πόσο λέω? Δεν συμφωνώ και τόσο με την ηρωική αυτή, λέω, διάσταση αυτού του πράγματος. Να φωνάξουμε στεντορία τη φωνή, λέμε, αλήθειες. Ποιες αλήθειες? Ποιες αλήθειες? Το θέμα είναι να καταλάβουμε ξανά τις αλήθειες αυτές εμείς, ούτως ώστε να μπορούμε και να τις ανακοινώσουμε, αν θέλετε να τις εκμυστηρευτούμε. Έτσι, με έναν τρόπο ο οποίος είναι πιστικός. Λοιπόν, μην νομίζετε ότι η εκοσμίκευση με την κακή αυτή έννοια που τη λέμε είναι κάτι το οποίο συμβαίνει εναντίον μας, απλώς είναι κάτι στο οποίο συνεισφέρουμε και εμείς συνήθως. Καταλάβατε? Εάν το νόημα του γάμου, για παράδειγμα, ήταν καθαρό και ξεκάθαρο σε εμάς, και αν αυτό το πράγμα έβγαινε και προς τα έξω, και αν ο χριστιανικός γάμος ήταν κάτι το οποίο έλαμπε μέσα στην κοινωνία, δεν θα χρειαζόταν να πούμε και πάρα πολλά. Ούτε θα ήταν εύκολο να λένε αυτοί οι οποίοι το λένε ότι ο πολιτικός γάμος μπορεί να συνάντησε δυσκολίες, έτσι δεν λένε. Αλλά χρειαζότανε, και τώρα βλέπουμε πλέον ότι επιβλήθηκε και ότι έκανε καλό. Τι σοϊ καλό έκανε ο πολιτικός γάμος? Το ότι οι μισοί γάμοι διαλύονται? Ποιο είναι το καλό που έκανε? Το θέμα είναι όμως ότι την ίδια στιγμή οι δικοί μας οι γάμοι, οι οποίοι έγιναν με παπά και με κουμπάρο, πόσο καλά πάνε? Πόσο καλά αντανακλούν το πνεύμα του γάμου αυτό που θα δούμε σήμερα, στον Απόστολο Παύλο? Αν τότε να κλούσαν αυτό το πνεύμα, νομίζετε ότι εύκολα θα γινόντουσαν αυτά τα οποία έγιναν? Γιατί αυτά που γινόντουσαν, που γίνανε από τη δεκαετία του 80 και μετά, δεν έγιναν 500 χρόνια πριν? Υπήρχε μήπως κάποιος με ένα καριοφύλι στην εποχή της τουρκοκρατίας και όποιον δεν ήθελε να παντρευτεί τον σκότωνε? Γενικά ο χριστιανισμός δεν επιβλήθηκε με τη βία. Επιβλήθηκε με το πνευματικό του μεγαλείο. Είναι μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό και δεν μπορεί να επιβληθεί ούτε σήμερα με νόμους. Με νόμους. Όταν έγινε ο πολιτικός γάμος, ήταν μια λαμπρή ευκαιρία. Ήμασταν κι εμείς νεαροί. Εσείς δεν ζούσατε ίσως. Λοιπόν, ήταν μια ευκαιρία η Εκκλησία να ξαναφέρει στο προσκήνιο τη θεολογία του γάμου, αντί να κυνηγάει τους ανθρώπους με τον εισαγγελέα.
δεν πείθει γενικώς αυτός ο τρόπος και ο τρόπος του Χριστού δεν ήταν αυτός. Δεν είχε ο Χριστός τους Ιουδαίους μαζί του και τους Ρωμαίους, τους είχε. Κάθε φορά που δίδασκε και να λέει, λοιπόν, αν δεν ακούσετε αυτά που λέω, εδώ είναι αυτοί, και θα σας κανονίσουν. Έκανε έτσι. Δεν έκανε έτσι. Το αντίθετο έκανε. Έλεγε κάτι και κρυβότανε. Και άφηνε την ελευθερία του ανθρώπου να αγαπήσει την παρουσία του Θεού, το Λόγο του Θεού, το Πνεύμα του Θεού και να ανατείλει αυτό στην καρδιά του μέσα ως αποκάλυψη. Ναι. Γιατί όταν μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, είναι Πνεύμα ελευθερίας, ξέρετε. Δεν του αρέσει να ζορίζει τις συνειδήσεις. Θα μπορούσε τώρα να γίνει στη Βουλή μέσα και είναι εκεί ακριβώς. Είδατε τι έγινε για τη συζήτηση του νομοσχεδίου. Πέρασε ο κάθε πονεμένος και ο κάθε πικραμένος. Μιλάω στον να με συγχωρήσουν στο αρσενικό. Η γλώσσα δεν βοηθάει, θα φτιάξουμε καινούργια γλώσσα. Θα μιλάμε στο ουδέτερο για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Πέρασαν λοιπόν όλα τα πικραμένα και όλα τα καημένα και είπαν τον καημό, η Εκκλησία όμως δεν εκλήθη. Όχι μόνο δεν εκλήθη, αλλά ακόμα και φωνές. Μα γιατί να καλέσουμε την Εκκλησία? Τι δουλειά έχει η Εκκλησία? Και λέγεται αυτό συνέχεια. Από αριστερούς, από δεξιούς, από κεντρώους. Έτσι δεν είναι? Σήμερα διάβαζα σε εφημερίδα μεγάλου έτσι ελληνικούς το άρθρο μια συγγραφέως, την οποία εκτιμούσα για κάποιο λόγο, έπαιρνε κάποιες θέσεις συνήθως ενάντια στο, στην political, πώς το λένε, correctness, στην πολιτική ορθότητα. Και είχε ορισμένα πράγματα να πει, ήταν σκεπτόμενη. Και λοιπόν μια σειρά άρθρων εγκαινιάζει τώρα για να μας πει ότι πρέπει να χωρίσουμε αμέσως την Εκκλησία από την πολιτεία. Και γιατί παρακαλώ πρέπει να γίνει αυτό? Διότι η Εκκλησία κάνει κηρύγματα μίσους. Μίσους, εμείς μισούμε. Δεξιά-αριστερά, ενώ αυτή είναι γεμάτη αγάπη. Και ένας άλλος δημοσιογράφος που κατά τη γνώμη μου χρειαζόταν ψυχίατρο, τον άκουγα χθες, ήταν και ο Μητροπολίτης Καλαμαριάς απέναντί του και προσπαθούσε να αρθρώσει λόγο. Και ήταν σαν να πώς θα το λένε, δηλαδή άνθρωπος που ο οποίος βρισκόταν εκτός αυτού, δεν μπορούσε να τον αφήσει ένα λεπτό να πει ένα λόγο το δεσπότη. Ένα λόγο. Χτυπιόταν σαν το ψάρι που το είχαν βγάλει από το νερό για να πεθάνει. Οριόταν συνέχεια και φώναζε και χτυπιόταν και δεν μπορούσε να πει. Ναι, καταληψία. Στην κυριολεξία. Να μην αφήσει το δεσπότη να πει πέντε κουβέντες και τους θέλουμε αυτούς. Και γιατί να μιλάνε αυτοί? Τι θα πει γιατί να μιλάνε αυτοί? Δεν κατάλαβα. Ο άνθρωπος. Ερωτώ. Όποιος έχει ακόμα απομείνει με λογική στο κεφάλι του, γιατί δεν υπάρχει λογική πια. Δεν υπάρχει πια λογική. Τελειώσει. Τέλειωσε αυτό το θέμα. Όποιοι μιλάνε έχουν μια ανθρωπολογία ολοκληρωμένη, όπως η Εκκλησία. Δεν είναι δίκαιο να έχουν λόγο όταν γίνονται ανθρωπολογικές αλλαγές τέτοιες? Ναι ή όχι? Η Εκκλησία έχει μια άποψη για τον άνθρωπο. Δεν ασκεί πολιτική εξουσία. Έτσι δεν είναι? Αλλά έχει μια άποψη η οποία είναι 2.000 χρόνων, είναι τεκμηριωμένη. Έχει επαληθευτεί άπειρες φορές, κατά τη δική μας εντύπωση. Έχει τα πιστήριά της, τα ηχέγγυά της, τα κριτήριά της και είναι κυροκληρωμένη. Και επιπλέον πολλοί πολίτες από το κράτος ορίζουν την ύπαρξή τους, έτσι δεν είναι, ανάλογα με αυτή τη διδασκαλία. Είμαστε οι πολλοί εμείς οι οποίοι, για τους οποίους η Εκκλησία μετράει. Πού κάνουμε την Εκκλησία, κάνουν υποχρεωτικό την Εκκλησία να ακουστεί δημόσια, καταλάβατε? Δεν κατάλαβα. Δηλαδή αν κάνουν το χωρισμό Εκκλησίας και κράτους, θα πάψουμε να μιλάμε εμείς και να λέμε αυτά τα οποία θέλουμε σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να τα ακούσουνε? Καταλάβατε τι λέω? Εάν έχω 5, 10, 1.000, 1 εκατομμύριο ανθρώπους που είναι περισσότεροι στην Ελλάδα, για τους οποίους, για τη ζωή τους, για τη ζωή των οποίων ο εκκλησιαστικός λόγος μετράει, πώς θα σιωπήσω την Εκκλησία?
πώς θα σιωπήσω την Εκκλησία. Πώς είναι δυνατόν κάτι τέτοιο, από πού αριόμεθα σήμερα αλήθειες, από πού. Δηλαδή η αλήθεια είναι μόνο τα διάφορα πολιτικά κόμματα, ποιος έχει την αλήθεια. Οι Μητσοτάκηδες και οι Κασελάκηδες και οι, πώς τον ένα τον άλλο, τους ξέχνω, αυτό, Δουλάκηδες και Ολινάκηδες. Την ανθρωπολογική αλήθεια των αιώνων στην εποχή μας την κουβαλάει ποιος, να τον ρωτήσουμε. Ποιος. Δηλαδή η πολιτική είναι κάτι το οποίο καλύπτει τα πάντα και δεν υπάρχει καμιά άλλη πηγή αλήθειας και δεν επιτρέπεται να υπάρχει καμιά άλλη πηγή αλήθειας στη δημόσια σφαίρα. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό. Ιστορικά ονομάζεται ολοκληρωτισμός αυτό. Εάν επιβληθεί. Και έλεγε η κυρία αυτή λοιπόν, η Εκκλησία να μην κάνει ούτε φιλανθρωπίες, ούτε ελεημοσύνες, ούτε γενικοτροφία, ούτε αυτά κλπ. Ούτε να μιλάει δημόσια. Μα αυτά τα έλεγαν οι Σοβιετικοί. Αυτά έλεγαν ακριβώς. Το ξέρετε αυτό. Η Εκκλησία έπρεπε να περιοριστεί στους 4 στίχους. Να μην κάνει κανένα κήρυγμα, μόνο λειτουργία θα γίνεται. Και αυτή η λειτουργία του στείναξε στον αέρα. Μόνο αυτή η λειτουργία άρχισε να του στείναξει στον αέρα μετά από μερικές δεκαετίες. Λοιπόν, κάπου τα πράγματα τα έχουμε χάσει, τα έχουμε χαμένα. Με τον ίδιο τρόπο, αν κατασυγάσουμε και τη φιλοσοφία, έτσι δεν είναι. Ανθρώπινο μεν μέσο, αλλά και αυτή μιλάει για τον άνθρωπο. Σιωπή λοιπόν και αυτή. Έτσι, να κατασυγάσουμε και απόψεις της ψυχολογίας. Στο Πανεπιστήμιο Ιωνίων που είμαι καθηγητής, είχα την εμπειρία αυτή πρόσφατα. Η εμπειρία συμβολική και το είπα και σε μια εκπομπή δημόσια που υπάρχει στο διαδίκτυο αυτή η τελευταία που έκανα πριν 2-3 μέρες και να την ακούσετε αυτή είναι εκτεταμένη αρκετά αν θέλετε. Μίλαγε για τον Φρόιντ και τον Γιούγκ σε ένα μάθημα επιλεγόμενο που έχω και λέγεται θρησκεία και ασυνείδητο. Εγώ είμαι παλαιός ψυχολόγος, έτσι. Και έκανα μια παράδοση για τον Φρόιντ και τον Γιούγκ και φυσικά δεν μπορεί να αποφύγει κανείς σε μια τέτοια έτσι, συζήτηση, δεν μπορεί να αποφύγει κανείς να μιλήσει για το ειδιπόδιο στο Φρόιντ ή για το άνοιμα και άνοιμο στα θεϊκή και θεϊκή ψυχή στο Γιούγκ, που και τα δύο αυτά υπομνηματίζουν την παρουσία και των δύο γονέων στον ψυχισμό του παιδιού. Το παιδί, ξέρετε, δεν παράγεται από μια χημική αντίδραση, παράγεται από μια σχέση. Το σκυλάκι παράγεται από μια χημική αντίδραση. Το παιδί παράγεται από μία σχέση. Και αυτό το ξέρουμε επιστημονικά σήμερα. Όταν είναι στη μήτρα το παιδί, γνωρίζει καλά, πολύ καλά τη μάνα, γνωρίζει τον πατέρα, καταλαβαίνει τι λένε μεταξύ τους, δεν μπορεί να το εκφράσει. Έτσι καταλαβαίνει από τον τόνο, το συναισθηματικό και τις αντιδράσεις της μάνας τα πάντα. Τα πάντα και γνωρίζει τα πάντα. Γι' αυτό και λένε οι ειδικοί ότι η παιδαγωγία του παιδιού αρχίζει από την πρώτη στιγμή της σύλληψης. Το πώς είναι το ζευγάρι τη στιγμή της σύλληψης μετράει και μετράει μετά όλη η κυοφορία. Καταλάβατε, μετράει το παιδί όταν γεννιέται ήδη έχει μια διαμορφωμένη ψυχική ταυτότητα μέσα από τη σχέση αυτή, την οποία θα καλλιεργήσει τα επόμενα 4-5 χρόνια εντατικά και θα αποκτήσει τις βασικές του ψυχικές κατευθύνσεις όπου η μητέρα και ο πατέρας είναι απολύτως παρόντα. Δεν σας κάνω ψυχολογία τώρα, μπορώ να σας κάνω, για να δείτε πόσο παρόντα είναι. Αλλά, μετά από αυτά, μερικά παιδιά, δεν τους άρεσαν αυτά που είπα, μαζέψαν τα πράγματά τους επιδεικτικά και πήγαν να φύγουνε. Λέω λοιπόν, καθίστε κάτω. Διαφωνείτε. Ναι, ωραία. Τις αντιρρήσεις σας. Ναι, και αρχίσε μια συζήτηση του τύπου το δικαίωμα του δικαιώματος, το δικαίωμα, τι ο δικαίωμα, τα δικαιώματα των δικαιωμάτων. Λέω καλά, αν είχατε το Γιούγκ εδώ μπροστά αυτά, του λέγατε. Ότι δεν είναι στο ασυνείδητο τα αρχαία αντίπα της αρσενικής και θετικής ψυχής, που ο καθένας παίρνει την αντίθετη από τον αντίθετο γονέα. Δεν είναι εκεί μέσα. Όχι, δεν είναι. Επειδή είναι το δικαίωμά μου να μην να θέλω, λέω ότι δεν είναι. Δηλαδή, τι θα γίνει, λέω. Θα σταματήσουμε να κάνουμε, να διδάσκουμε οτιδήποτε υπάρχει πλέον και με το οποίο διαφωνείτε. Καταλάβατε τι λέω. Αυτό θυμίζει, βέβαια, αν γενικευθεί, είναι ακριβώς ο ολοκληρωτισμός. Έτσι γινότανε.
στα ολοκληρωτικά καθεστώτα, στο ναζισμό, στο φασισμό, στον κομμουνισμό. Απορρευόταν να διδαχθεί κάτι στα πανεπιστήμια, εάν διαφωνούσε με την ιδεολογία τη συγκεκριμένη, τη μαρξιστικο-λενινιστική. Ισχύει, έτσι δεν είναι πάντα αυτό που ψάχνανε. Μάρξ, Λένιν, τα άπαντα. Υπάρχει μέσα χωρίο. Και έτσι απέρριψαν και μεγάλες επιστημονικές θεωρίες. Όπως ας πούμε είναι η θεωρία του Watson Crick, το DNA. Το DNA όταν εμφανίστηκε το 1953 και πήραν και Νόμπελ αυτοί οι δύο, το DNA δεν το δέχτηκαν οι Σοβιετικοί επιστήμονες. Διότι είναι μια ουσία που δεν μεταβάλλεται. Το DNA κληροδοτείται. Ναι. Μια βασική αμετάτροπος, λένε οι βιολόγοι, κυκλοδοτούν. Αυτό δεν συμφωνεί με τη διαλεκτική όμως. Όλα πρέπει να τελειώνουν, να υπάρχει το αντίθετό τους και να γίνεται σύνθεση. Θέση, αντίθεση, σύνθεση. Άρα απορρίπτεται. Απέρριψαν τη σύγχρονη βιολογία και είχαν ένα βιολόγο και ταλέπορο ονόματι Λισένκο, τον οποίο προσκυνούσαν και ο οποίος δεν ξέρει τι έλεγε. Και μέχρι που γελιοποιήθηκαν εντελώς παντού, δεν είχαν καμιά εκπροσώπηση, καμιά απολύτως συνέδριο βιολογίας. Και αυτό για 40 χρόνια. Διότι διαφωνούσε με την ιδεολογία του κόμματος. Αυτό είναι ολοκληρωτισμός. Και εδώ ακριβώς πάει το πρόβλημα. Διότι όταν αρχίσει να απαγορεύεται το παν και να απαγορεύεται και οι προσωπικές γνώμες, όχι το μίσος. Όχι, εγώ καταδικάζω οποιονδήποτε έχει, πώς το λένε, ορίεται και φωνάζει και προσβάλλει ανθρώπους. Όχι. Δεν έκανε έτσι ο Χριστός πάντως. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό. Αλλά το να έχουμε γνώμη, έστω και λάθος, δεν είναι δικαίωμά μας. Δεν μπορεί δικαίωμα να έχει μόνο εκείνος που με βρίζει. Ήταν σε ένα τείχος προάλλες και έλεγε «Μαχαιρώστε τους ομοφοβικούς και τους τρανσφοβικούς». Συγγνώμη δύο λεπτά. Τι θα πει «μαχαιρώστε»? Ποιος είναι που το λέει αυτό? Ποιος θα το κάνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή τι, αν υποθέσουμε ότι εσύ υπέφερες από κάποιους, το μεταφέρεις και το κάνεις και χειρότερο τώρα, δεν είναι? Καταλάβατε? Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι πραγματικά δεν πάμε καλά. Έτσι, σας είπα, σήμερα και μόνο το ότι είναι κανείς ρασοφόρος σημαίνει ότι είναι μαύρη συμφορά, εχθρός της ανθρωπότητας, εχθρός της αλήθειας, εχθρός του ανθρώπου. Όλοι είμαστε γεμάτοι εμείς μίσος για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί, για όλους και για όλα. Και αυτοί είναι γεμάτοι αγάπη βέβαια. Και όταν γίνονται οι ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες, εκεί θα υπάρχει καθαρή ευτυχία πλέον. Εκεί τα παιδιά θα βρουν τον εαυτό τους, τη χαρά τους, την ευτυχία τους και εκεί θα βλέπετε επιτέλους χαρούμενα παιδιά. Διότι η φύση απέτυχε, ο Θεός δηλαδή, με τη φύση απέτυχε. Απέτυχε ο Θεός. Έκαμε άντρα και γυναίκα, απέτυχε όμως. Και εμείς θα το διορθώσουμε τώρα. Ναι, μεν αυτή η ελευθερία κατάγεται από τη χριστιανική θεολογία. Στην αρχαία σκέψη ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος, είναι κοσμολογικά προσδιορισμένος. Κάνει ό,τι λέει η φύση. Αν δεν το κάνει αυτό, θα τον αφανίσει η φύση, ότι είναι θεία και αγία, η ιερή η φύση, θεοειδής. Σε εμάς υπάρχει ελευθερία, δεν είμαστε δεσμευμένοι στη φύση. Αλλά δεν σημαίνει ότι υπερτισσεύεσαι τη φύση. Πρέπει να την αγιάσεις τη φύση, όχι την καταργήσεις. Καταλάβατε, η φύση προσφέρεται προς αγιασμό. Να την πάμε ένα βήμα παραπέρα, όχι να την καταργήσουμε. Και βέβαια, είπαν μερικοί και βγήκαν μερικοί από εμάς και είπαν και εγώ μεταξύ τους ότι αύριο θα πει κάποιος. Σημειώστε το αυτό που σας λέω. Να δείτε σε πόσα χρόνια θα γίνει. Γιατί έχει ξεκινήσει ήδη. Εγώ διάβαζα μερικά blogs τώρα στα αγγλικά, στα Αμερική και είδα ότι έχει ξεκινήσει. Η πρώτη μορφή που θα γίνει και δεν θα έχουμε τίποτα να πούμε και θα γίνει θα είναι η πολλαπλή γάμη. Ένας είναι μάγκας και τον θέλουν τρεις γυναίκες, δεν κατάλαβα. Άσχημα είναι. Συμφωνούν αυτές. Συμφωνεί και αυτός. Γιατί με ποιο δικαίωμα μου θες να παντρευτώ μονομία? Αυτό θα γίνει τώρα σε λίγο. Κοντά θα το. Σε λίγα χρόνια πολύ. Ναι. Μετά είπαμε πιο τολμηρά, άλλο θέλει να παντρευτεί την αδερφή του. Δεν κατάλαβα γιατί. Αφού την αγαπώ και με αγαπάει. Μια χαρά είμαστε. Αδερφάκια. Και άλλους συγγενείς. Παραδίπλα. Και μετά μπορεί να ακολουθήσουν και άλλα πράγματα, ρομπότ, πράγματα. Κάποιοι είπαν ακόμα και ζώα. Δεν υπάρχει τρόπος να το σταματήσουμε αυτό. Έτσι και ανοίξει αυτή η πόρτα.
Λέω τώρα, αν ακούσετε, βάλτε το όνομά μου, θα δείτε και πόσες φορές έχω. Και μια φορά με μια δημοσιογράφα, ήταν σύγκρουση απίστευτη δηλαδή. Έχουμε μια εμπειρία, έτσι η ανθρωπότητα, 34.000 χρόνων που έχουμε γραπτά μνημεία. Έτσι. Σε καμιά φιλοσοφία, ούτε στην αρχαία ελληνική, ούτε στην ινδική, Βέδες, Ουπανισάντ, Μπαγκαβάντ, κοιτά, τίποτα. Ούτε στον Βουδισμό, ούτε σε καμιά γνωστή θρησκεία από αυτές που ξέρει η εθνογραφία, ούτε στο Κοράνι φυσικά, ούτε σε κανένα δίκαιο που γνωρίζουμε, το Ρωμαϊκό, το Βυζαντινό, το νεότερο, τώρα αυτά. Ποτέ μέχρι σήμερα δεν ονομάστηκε γάμος η σχέση δύο ομοφύλων ανθρώπων. Ποτέ. Και το ερώτημα είναι, όταν τα λέμε αυτά, μας λένε, ωραία, αρχίζουμε τώρα. Ωραία, αρχίζετε τώρα. Να μας πείτε γιατί δεν έγινε τότε και γίνεται τώρα. Τι άλλαξε. Τι είναι αυτό που άλλαξε. Ποια ανθρωπολογική σταθερά άλλαξε. Γιατί για τέσσερις, στην ουσία για 100.000 χρόνια, Homo sapiens, είμαστε 100.000 χρόνων εμείς. Οι Homo sapiens, εμείς. Το είδος sapiens, που είμαστε εμείς. Ναι. Λοιπόν, μέχρι να σαπίσουμε. Ποτέ σε αυτά τα 100.000 χρόνια δεν υπήρξε γάμος ομοφύλων. Τι άλλαξε τώρα και πρέπει να υπάρξει. Να μας το πούνε κάποιοι. Και σου λένε, α, είσαι συντηρητικός. Δεν είμαι συντηρητικός. Είμαι σόφρον, ναι, αυτό έτσι πρέπει να είμαστε. Διότι όπως είπα στη δημοσιογράφο, αν θυμάστε την πρώτη εκπομπή που έγινε, αν πω ότι σας περπατάω όλα με τα τέσσερα και γαυγίζω, θα μου πείτε όχι, θα σας πω, λέει ναι. Αφού σας αρέσει, καταλάβατε τι λέμε τώρα. Και δυστυχώς αυτό έχει αρχίσει στο εξωτερικό, όπου βγαίνουν τα παιδάκια και λένε, εγώ είμαι σκύλος, εγώ είμαι γάτα, εγώ είμαι πίθηκος. Και σιωπήεσαι, διότι τι είσαι, πίθηκος ή δεν είσαι, είσαι άνθρωπος. Εγώ είπα, δεν θέλω σένα. Φέρομαι ένα πίθηκο να μου κάνει μάθημα εδώ. Και του φέρνει πίθηκο και κάνει σαν τον πίθηκο και το παιδάκι. Και γίνεται τις τρελίες. Ο δικαιωματισμός σημαίνει να αποσπάς δικαίωμα από εκεί που υπάρχει ένας πνευματικός ή φυσικός νόμος. Εσύ να το αγνοείς αυτό το πράγμα εντελώς και να αποσπάς ένα δικαίωμα κατά την περίφημη αυτή που λέω εγώ, ηθική του γούστου πλέον, δηλαδή δεν υπάρχει καμιά οντολογία, δεν υπάρχει τίποτα που μας λέει πως είναι τα όντα. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς, διαλέγουμε κατά το δοκούν. Έτσι δεν είναι, ο καθένας αυτό που θέλει και εσένα τι σε πειράζει, αφού έχουμε μια χαρά και νιώθω υπέροχα. Τι σε πειράζει εσένα, καταλάβατε. Και εδώ βέβαια σιωπά ο νόμος ο σημερινός, διότι δεν φαίνεται να υπάρχει καμιά αντίρρηση. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να αρθρωθεί η αντίρρηση, δηλαδή. Δεν μπορεί κανείς να βρει το γιατί τα πράγματα είναι αλλιώς. Δεν υπάρχει μια παραδεκτή διδασκαλία στην οποία μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε, ούτως ώστε να πούμε τι είναι σωστό και τι είναι όχι. Σήμερα σωστό είναι αυτό που είναι σωστό. Και λάθος είναι αυτό που είναι λάθος. Σας είπα, άλλο είναι όλα αυτά. Και άλλο είναι η ανοχή που πρέπει να έχουμε. Έτσι. Για καταστάσεις, όταν λέω, για περιπέτειες της ελευθερίας του ανθρώπου. Σε προσωπικό επίπεδο, κάθε άνθρωπος, ακόμα και αν σφάλει, ακόμα και αν πέφτει έξω, είναι ιερό πρόσωπο, είναι εικόνα του Θεού. Αυτόν θα τον ποιμάνομαι προσωπικά, με μεγάλη λεπτότητα, να τον βοηθήσουμε όσο μπορούμε, αλλά αυτό, από το να ονομάζεται και να σπρώχνουν και την Εκκλησία να το πει γάμο. Έτσι. Απέχει έτη φωτός. Καταλάβατε. Και το χειρότερο από όλα είναι το εξής, ότι με τον τρόπο αυτό
θα διαλυθεί η κοινωνία στο τέλος. Η κοινωνία θα διαλυθεί. Διότι όλοι θα θέλουν τα πάντα. Έτσι. Και κανείς απολύτως δεν θα ενδιαφέρεται να, πώς το λέμε, μετανοήσει. Τι είναι μετάνοια? Τίποτα, δεν υπάρχει μετάνοια εδώ. Να μετανοήσει ο Θεός που με έκανε έτσι. Έτσι. Αυτό μου λέγε μια κυρία, συνάδελφος, πανεπιστημιακή, όταν της έλεγα να πούμε, να συζητήσουμε μεταξύ μας μερικά πράγματα και μου λέει, πάτερ, μου λέει, αυτό που ενδιαφέρει κυρίως είναι να αναρωτηθούμε τους θέλουμε τους ανθρώπους αυτούς στην Εκκλησία. Λοιπόν, δεν είναι αυτή η βασική ερώτηση. Η βασική ερώτηση είναι, θέλουν αυτοί να μπουν στην Εκκλησία? Εάν θέλουν να μπουν στην Εκκλησία, θα αλλάξουν αυτοί, όχι η Εκκλησία. Εμείς όταν κάποτε μπήκαμε στην Εκκλησία, τουλάχιστον αυτό κάναμε, αλλάξαμε εμείς. Αν η Εκκλησία αλλάζει σύμφωνα με το χούι του καθενός, που έχουμε ο καθένας μας τα χούια μας, το τέλος δεν θα είναι. Η Εκκλησία θα είναι ένας απέραντος καφενές, έτσι δεν είναι? Και ο Θεός θα καλείται να πει ναι σε όλα. Οπότε τι νόημα έχει να διδάσκει ο Χριστός, τι νόημα έχει να διδάσκουν οι Απόστολοι, τι νόημα έχει να διδάσκουν οι πατέρες, αφού εμείς απλά και μόνο κάνουμε ό,τι θέλουμε και ο Θεός καλείται να βάλει τη σφραγίδα του σε αυτό. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο Θεός βάζει τη σφραγίδα του μόνο σε αυτά που του αρέσουν. Μόνο σε αυτά που έχει φτιάξει ο ίδιος, σε συνεργεία με τον άνθρωπο. Μόνο εκεί βάζει σφραγίδα. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει το δρόμο του, έχει την ελευθερία του, έχει τη μετάνοιά του, έχει τα αυτά, και αυτό ισχύει για όλους μας. Δεν σημαίνει ότι όσοι από εμάς δεν έχουν τέτοιο πειρασμό είναι σωσμένοι ή ότι έχουν πετύχει στο γάμο τους ή ότι τέλειωσε η κρίση με αυτούς γιατί είναι straight. Το πόσο είναι αληθινό αυτό θα το δούμε αμέσως τώρα, αναλύοντας το βασικό κείμενο, το οποίο το έχετε όλοι ακούσει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή σας όσοι παντρευτήκατε. Γιατί λέγεται, είναι ο Απόστολος που λέγεται στη διάρκεια του γάμου. Εδώ εμφανίζεται κάτι πολύ σοβαρό, το οποίο θέλω να το προσέξουμε. Ο γάμος, ο εν Χριστώ γάμος, δεν είναι απλά δικαίωση μιας φυσικής κατάστασης. Δεν τον δέχεται η Εκκλησία απλώς και μόνο επειδή βρήκες μια γυναίκα ως άντρας ή αντίστροφα και τον πήγες στον παπά και λες, αυτή, άντε, ώρα καλή. Όχι. Προσέξτε αυτό. Ο γάμος στην Εκκλησία γίνεται ένα μυστήριο μέγα, δηλαδή γίνεται ένα μυστήριο συγκλονιστικής αυτοπροσφοράς, αφιερώσεως. Ναι. Αφιερώσεως, και θα δούμε πόσο μακριά το πάει ο Απόστολος Παύλος, γιατί αν δεν το δούμε έτσι, και το ξαναλέω, αν το βλέπαμε έτσι, η κοινωνία θα ήταν άλλη δίπλα μας. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Καταλάβατε, αν θα κάνει ο άλλος πολιτικό γάμο ή όχι είναι δευτερεύον. Αλλά αν εγώ φταίω που κάνει πολιτικό γάμο, καταλάβατε, αν αυτός που κάνει πολιτικό γάμο στο σπίτι του, σαν νέος, δεν βίωσε ποτέ τίποτε από αυτόν εδώ τον Χριστό γάμο που θα πούμε τώρα. Και μόνος λέει, τι νόημα είχε να πάω στην Εκκλησία και για να φωνάζουν οι παπάδες, να φωνάζω κι εγώ, να γίνεται αυτό, να μου φωνώ, λένε διάφορα που δεν καταλαβαίνω και να βγαίνω. Τι νόημα έχει αυτό δηλαδή? Δεν έχει κανένα νόημα. Το νόημα έχει να αγαπιόμαστε μεταξύ μας. Άντε. Σήμερα όλοι αγαπιούνται. Γι' αυτό έχει διαλυθεί η κοινωνία. Τόση πολύ αγάπη πλέον. Και βέβαια οι άνθρωποι σήμερα πεθαίνουν στην κυριολεξία σαν κατσαρίδες. Από έλλειψη αγάπης. Έτσι. Τι είναι αυτοί που μιλάνε για αυτή? Τι αγάπη. Είναι τεράστια σπουδή. Πώς τη λέει την Απόστολος Παύλος την αγάπη? Προχθές το ακούσαμε. Σύνδεσμος της τελειότητος. Η αγάπη, λέει, είναι σύνδεσμος της τελειότητος. Σημαίνει ότι τι? Είναι ο τέλειος δεσμός. Είναι ο τέλειος τρόπος
να συσχετιστώ με έναν άλλο άνθρωπο, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός σχετίζεται μαζί μου. Δηλαδή είναι ένα μυστήριο στην κυριολεξία, άκτιστο. Είναι στην κυριολεξία μια μεταβολή τρομακτική, όπου ο άνθρωπος μαθαίνει να δρά και να αγαπά όπως ο Θεός. Πώς αγαπά ο Θεός? Ποιος ξέρει πώς αγαπάει ο Θεός, να σηκώσει το χέρι του? Δεν ξέρουμε. Λίγο να μας δείξει ο Θεός αυτήν την αγάπη αυτή. Θα τρελαθούμε. Γιατί? Είναι τρομακτικά μεγάλη. Είναι απίστευτα βαθιά. Κάνει ταραχτρομακτική υπομονή. Δεν λέγεται με λόγια το πώς είναι η αγάπη του Θεού. Τι λέει? Πόσες φορές να συγχωρούμε? 7 είναι αρκετές. 70 7 επί 70 πόσο κάνει την ημέρα? 490. 500 φορές τη μέρα. Είναι κανένας διατεθειμένος να συγχωρήσει 500 φορές τη μέρα? Και μάλιστα τον ίδιο άνθρωπο. Δηλαδή μιλάμε μια αγάπη που είναι υπερφυσική. Κι όμως αυτή είναι η αγάπη του Χριστού και αυτή είναι η αγάπη στην οποία προσπαθούμε να μαθητευθούμε, να γίνουμε μαθητές της. Προσέξτε το αυτό. Δεν είναι κολοκύθια νερόβραστα. Δεν είναι ανταλλαγή ναρκισισμών. Δεν είναι καθρέφτισμα. Καταλάβατε. Δεν είναι ξεγέλασμα. Δεν είναι ερωτά μου, φως μου, χαρά μου, λουλούδι μου για σήμερα και αύριο αυτού. Δεν είναι. Έχει να κάνει στην κυριολεξία με το πόσο ο Θεός βλέπει τον καθέναν από εμάς, δηλαδή ως ένα όν στο οποίο θέλει να αναπαυθεί ολόκληρος και να του δώσει ολόκληρο τον εαυτό του. Ναι. Εκτός της κατουσίαν ταυτότητος, όλη χάρης μπορεί να μπει σε έναν άνθρωπο. Λοιπόν, καταλάβατε, ο χριστιανισμός είναι δύσκολη υπόθεση. Δεν είναι αυτό το πράγμα το οποίο έτσι νομίζουμε οι πολλοί ότι είναι. Είναι υπερβολικός, υπεράνθρωπος. Μόνο με το Πνεύμα του Άγιου μπορούμε να τον καταλάβουμε. Και έτσι είναι και τα λόγια αυτά που θα ακούσετε τώρα εδώ, γιατί δεν είναι δικά μου, τα λόγια εγώ αναγινώσκω, πώς το λένε, διαβάζω εδώ και εξηγώ αυτά που διαβάζω και τα οποία νομίζω τα ξέρετε, τα έχετε ακούσει οπωσδήποτε όλοι. «Ε γυναίκες της Ιδίας Ανδράς, υποτάσσεστε στο Κυρίο». Από εδώ και εδώ είναι, είπαμε, να φωνάζουν οι φεμινίστριες. Οι γυναίκες, η αρχή είναι πολύ σκληρή. Οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άνδρες, σαν να είναι ο Χριστός ο ίδιος ο άνδρας. Παναγία μου, τι λέει αυτό? Είναι έτοιμες οι γυναίκες να φύγουν από την εκκλησία, ειδικά οι σύγχρονες. Λοιπόν, συνεχίζομαι, δεν φτάνει αυτό μόνο. «Ότι ο Κύριος εστί κεφαλή της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της εκκλησίας. Και αυτός εστί σωτήρ του σώματος». Ο Χριστός είναι, ο ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός. Δηλαδή η γυναίκα δεν έχει κεφάλι. Είναι ο άνδρας της έτσι κεφαλής. Προσέξτε. Οι δύο είναι ένα. Αλλά μέχρι τώρα οι γυναίκες δικαιούνται να ανοίξουν την πόρτα και να φύγουν τρέχοντας. Λοιπόν, άμα δεν υπήρχε η συνέχεια. «Αλλά ως περί εκκλησία υποτάσσεται το Χριστό του και οι γυναίκες της ιδίης ανδράσιν εν παντί». Όπως είπε η εκκλησία, λέει, είναι στο Χριστό συνέχεια, έτσι και οι γυναίκες υποτάσσεστε. Δεν κάνει οικονομία της λέξης. Υποτάσσεστε. Ακούτε τώρα. Τη ιδίης ανδράσιν εν παντί. Σ' ό,τι θέλεις, οτιδήποτε λέει ο άντρας, υποτάσσεσαι, τίποτα άλλο. Αν έλεγε μέχρι εδώ, έπρεπε να τα βγάλουμε τα ράσα και να πούμε να αλλάξουμε θρησκεία, διότι εδώ δεν πάει καλά. Ο άνθρωπος προφανώς κάτι έχει πάθει. Ναι, αλλά η συνέχεια είναι συγκλονιστική. Η συνέχεια στην κυριολεξία μας πάει από το ένα άκρο εντελώς σε ένα άλλο άκρο. Τι λέει στη συνέχεια λοιπόν? «Οι άνδρες αγαπάτε τα γυναίκα αυτών
καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής είναι αυτήν αγιάσει, καθαρίσας το λουτρό του, το λουτρό του ύδατος εν ρήματι, το διαβάζω όλο, ή να παραστήσει αυτήν αυτό ένδοξον την Εκκλησία, μη έχουσα σπήλων ή ρητίδα ή τον τιούτων, αλλά είναι αγί, πώς το λένε, είναι αγία και άμωμος. Ποιον θα αγαπάς? Αυτόν ο οποίος παραδίνει τον εαυτό του για σένα. Αυτός ο οποίος δηλαδή είναι ο απόλυτος δούλος. Είναι ο απόλυτος υπηρέτης, ο απόλυτος διακονός. Είναι αυτός ο οποίος νοιάζεται, ακούτε τι λέει εδώ, να σε αναδείξει, έτσι, ηγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής, πέθανε για αυτήν, δηλαδή αγαπάς τον, πεθαίνει για σένα. Έτσι, είναι αυτή να γιάσει, για να δείξει την αγιότητά της. Ποια αγιότητα? Εδώ έχουμε μια ταλέπορη γυναίκα η οποία έχει τόσα λατώματα, πάτερε, ενίσταμε. Ναι, κι όμως πίσω από τα λατώματα υπάρχει η εικόνα του Θεού η οποία αγωνίζεται να αναδειχθεί, να δει στο φως. Και αυτή την Αγία εικόνα του Θεού, αυτό που θέλει το Πνεύμα του Άγιο να γίνει η γυναίκα, αυτό το αναδεικνύεις εσύ θυσιαζόμενος πρώτος. Αυτό το ονομάζω εγώ εσχατολογικό πρωτείο του ανδρός. Δεν είναι πρωτείο. Αν ήταν πρωτείο απλώς, οι τρεις πρώτες τύχοι θα ήταν μια ανδροκαρτούμενη, έτσι, προτροπή που όμοιά της υπάρχει στο Κοράνι, να ξέρετε. Αν ενδιαφέρεστε, το Κοράνι λέει ακριβώς αυτό, σταματάει εκεί. Εδώ κάνει μια τρομακτική τρίπλα και ξαφνικά αναδεικνύεται στο θυσιαστικό πρωτείο. Ο άνδρας είναι πρώτος γιατί θυσιάζεται πρώτος. Και είσαι αφοσιωμένη σε αυτόν, γιατί αυτός νοιάζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο για σένα και δίνει τη ζωή του για σένα σε καθημερινή βάση. Τα ερωτικά μυθιστορήματα δεν μπορούν να πάνε τόσο βαθιά, να ξέρετε. Είναι το καλύτερο ερωτικό μυθιστόρημα που έχω διαβάσει ποτέ και έχω διαβάσει πολλά. Ούτε Ρωμαίος και Ιουλιέτα, ούτε. Συνεχίζουμε. Είναι αυτή να αγιάσει λοιπόν και να παραστήσει εαυτό ένδοξον την Εκκλησία, μη έχουσα σπήλων ή ρητίδα είτε των τιούτων, αλλά είναι αγία και άμωμος. Ούτως ώστε να είναι η Εκκλησία, η γυναίκα ας πούμε εδώ, άμωμη, αγία, και να λέει ο άνδρας, Θεέ μου, δίπλα μου έχω έναν άγγελο. Και να ζει αυτό το πράγμα. Ότι η γυναίκα δίπλα του είναι άγγελος, διότι της έδωσε τη δυνατότητα αυτή, υπηρετώντας τον αγώνα της προς αγιασμό. Κάνοντας εύκολο τον αγιασμό της. Κάνοντας τα βήματα πίσω που απαιτούνται, για να μπορέσει αυτή να νιώσει την ασφάλεια. Γιατί η γυναίκα μπροστά στον άντρα δεν νιώθει ασφάλεια πάντοτε. Είναι ισχυρότερος και σωματικά και ψυχικά συνήθως. Τουλάχιστον η μεγαλύτερη ορμή, έτσι, ψυχική. Λοιπόν, και αν συγκρουστούν έτσι, κατά μέτωπο θα νικήσει αυτός. Γι' αυτό του λέει ότι εσύ κάνεις το πρώτο βήμα προς την κένωση. Επειδή είσαι ισχυρότερος, γίνεσαι ο πιο ανίσχυρος. Και γίνεσαι στην κυριολεξία κάποιος ο οποίος διακονεί και υπηρετεί την κίνηση που κάνει αυτή η γυναίκα προς αγιασμό. Τον τρόπο και τον αγώνα που έχει να καταλάβει και να γίνει αγία και άμωμος και άγγελος. Όπως ακριβώς ο Χριστός ενδιαφέρεται να μεταδώσει την αγιότητά του στην Εκκλησία. Δεν αρκεί να είναι αυτός Άγιος. Τι δίνει? Το σώμα και το αίμα του. Γιατί? Διότι με τον τρόπο αυτό η Εκκλησία γίνεται ό,τι είναι αυτός. Ναι, αλλά αυτός το σώμα και το αίμα το έδωσε με μια θυσία. Με πόνο το έδωσε. Δεν το έδωσε ακόπως. Είναι το μυστήριο του Σταυρού από πίσω. Όλα τα μυστήρια, να ξέρετε, είναι μυστήρια αφιερώσεως. Και όλα τα μυστήρια έχουν το Σταυρό μέσα τους. Και το βάπτισμα έχει το Σταυρό. Και το χρήσμα έχει το Σταυρό. Και η ιεροσύνη έχει το Σταυρό. Δηλαδή αφιερώνεσαι, ναι, πώς? Με έναν αγώνα ενάντια στη φιλαυτία, ενάντια στις δυνάμεις που σε απομονώνουν από τον άλλο και σε κάνουν να θες να χρησιμοποιήσεις τον άλλο και να το κάνεις παιχνίδι του ανδρισμού σου. Προσέξτε. Αυτά τα πράγματα έχουν υποθεί από το Πνεύμα του Άγιο. Δεν έχουμε δικαίωμα να λέμε ότι, εντάξει, είναι κοινές κουβέντες. Δεν είναι κοινές κουβέντες.
Λοιπόν, συγκρονιστική αυτή η στίχη, παρέδοκιον υπέρ αυτής, είπαμε, αυτή να αγιάσει, να της δώσει το σώμα και το αίμα του, και παραστήσει αυτό ένδοξη την Εκκλησία. Μία έχουσα σπήλων ή ρητίδα, είτε τον τίτλο, αλλά είναι αγία και άμωμος. Έτσι. Αν δεν αγιάσει τη γυναίκα του άνδρας, δεν πρέπει να ησυχάσει. Όχι να την αγιάσει με το ζόρι, αλλά να της δώσει τη δυνατότητα του αγιασμού, γινόμενος ο ίδιος το πρώτο παράδειγμα αρετής, έτσι, αγάπης και πραγματικά ελεύθερης αποδοχής και δεξίωσης του άλλου. Και συνεχίζει αμήλικτος ο Απόστολος. Ούτως ο φίλος είναι άνδρες αγαπάντα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά. Δεν μας αφήνει να πάρουμε ανάσα, τους άνδρες εννοώ. Πάνω που είπαμε λίγο, ναι, ότι κάποιος μας καταλαβαίνει. Αγαπάς, λέει, τη γυναίκα αφού πας στο σώμα σου. Το σώμα σου το κάνει, το αγαπάς, πει με το αγαπάς. Απολύτως. Αυτός που αγαπάει τη γυναίκα του, δεν κάνει τίποτα άλλο από τον αγαπάει τον εαυτό του. Δηλαδή, δεν είναι δύο, όπως έλεγε ο Ντοστογεύσκη. Αυτό δεν ξεχάσαμε. Δεν είναι δύο, είναι ένα. Αυτό είναι που δεν μπορεί να γίνει ποτέ με κανένα ΛΟΑΤΚΙ ζευγάρι. Σε καμιά περίπτωση. Καταλάβατε. Γιατί και βιολογικά είναι εντελώς συμπληρωματικά τα δύο φύλλα. Εντελώς συμπληρωματικά. Ψυχικά. Εγκεφαλικά. Βιολογικά. Ανατομικά. Ψυχολογικά. Είναι φτιαγμένα να είναι ένα από τα δύο. Ένα ήταν κάποτε. Στην αρχή φτιάχνει έναν άνθρωπο. Και μετά έτσι παίρνει, λέει, πώς το λέει η μυθική αυτή έτσι, η διαφύγηση, παίρνει ένα κομμάτι, λέει, από τη μέση. Ούτε από το κεφάλι, ούτε από τα πόδια. Από τη μέση. Για να δείξει την ισότητα. Και φτιάχνει, λέει, βοηθών όμοιον αυτό. Όμοιον, τέλος. Ούτε κατώτερον, ούτε ανώτερον. Όμοιον, ίσον. Είναι και ξαφνικά ο ένας άνθρωπος γίνεται δύο άνθρωποι που είναι ένας όμως. Και επειδή είναι ένας, γεννούν και το παιδί. Βλέπετε, είναι πνευματικά όλα. Γεννιέται από την ενότητα αυτή το παιδί, αλλά γεννιέται από τη σχέση. Παιδί που δεν γεννιέται από σχέση είναι άρρωστο παιδί και μια ολόκληρη ζωή γυρνάει από εδώ και από εκεί τραυματισμένο. Έτσι. Και ουδείς γάρ ποτέ την εαυτού σάρκα εμίσησεν. Κανένας δεν μίσησε τη σάρκα του ποτέ. Αλλά εκτρέφει και θάλπει αυτήν καθώς ο Κύριος στην εκκλησία. Συνεχίζει εκεί, δεν θα τα αφήσει χλωρό κλαρί. Δηλαδή, τόση επιμονή, όταν διαβάζει κανείς αυτά, τρέφει και θάλπει. Δεν την αφήνει έτσι τη γυναίκα σου. Την τρέφει και τη θάλπει. Από πίσω την έχει συνεχώς, μήπως χρειάζεται κάτι. Έτσι, υποτικότατος. Σε σημείο που να λέει κανείς τι θέλαμε και παντρευτήκαμε, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, κι όμως αυτό είναι ο δρόμος με τον οποίο γίνεται η άσκηση της ισχύως από τον άνδρα με κατά Θεόν όμως τρόπο. Τρέφει και θάλπει αυτήν όπως ο Κύριος στην Εκκλησία. Τι κάνει ο Κύριος, συνεχώς είναι παρόν. Τον επικαλούμαστε συνεχώς, έτσι όπως μου λέγει ένας Άγιος Παπάς, θέλει δεν θέλει το Άγιο Πνεύμα, έτσι δεν είναι, κατεβαίνει. Και πίεσαν τον μνάτο του, τίμιο σώμα του Χριστού σου. Θέλει, δεν θέλει το Άγιο Πνεύμα, με την Αγία. Είμαι εγώ ή δεν είμαι άξιο ή η κοινότητα, κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο. Τα μυστήρια. Όλα τα μυστήρια είναι έγκυρα. Γιατί είναι έγκυρα τα μυστήρια, διότι ο Θεός τράφει, ο Χριστός τρέφει και θάλπει την Εκκλησία. Είναι συνεχώς παρόν μέσα της, είναι συνεχώς εκεί. Δεν υπάρχει καμιά ανάγκη της Εκκλησίας που να μην την ικανοποιεί. Γίνεται οτιδήποτε θέλει η Εκκλησία και ο καθένας από εμάς ως μέλος της Εκκλησίας. Ό,τι θέλεις, ό,τι χρειάζεσαι. Ας είναι βιολογικό, ας είναι ψυχικό, ας είναι πνευματικό. Αλλά θα είναι αυτός εκεί πάντοτε να το ικανοποιήσει και να μεταμορφωθεί σε αυτό που σου λείπει. Ούτως ώστε αυτή η ενότητα να γίνει τέλεια. Να είναι ένα ο Χριστός και η Εκκλησία. Έτσι ένα λοιπόν γίνεται και ο άνδρας και η γυναίκα. Και γι' αυτό χρειάζεται η χάρη του μυστηρίου. Αλλιώς δεν θέλουμε το γάμο. Γιατί επικαλούμεθα τη χάρη. Καταλάβατε, απλώς θα λέγαμε
ορίστε, αυτή διάλεξε, εμένα διάλεξε και τελειώσαμε. Και αύριο διαλέγεις κάποιον άλλο ή κάποιον άλλο. Ότι μέλιες μεν του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Και είμαστε μέλη εμείς πραγματικά ένα με αυτόν, τονίζει αυτό που είπα. Και έτσι γίνεστε κι εσείς ο ένας μέλος, δηλαδή χτυπάει μια γυναίκα, λέει άχω άντρα στο χέρι μου, ε. Λέει άχω την καρδιά μου άντρας, όχι, η γυναίκα λιποθυμάει, ας πούμε. Έτσι λέει εδώ. Γι' αυτό σας είπα, είναι τολμηρά πολύ αυτά. Δεν έχω διαβάσει πιο τολμηρό εγώ ερωτικό μυθιστόρημα από τούτο. Πολύ τολμηρά. Πάρα πολύ προχωρημένα. Όταν τα λέω στους φοιτητές, γυαλίζουν τα μάτια τους. Κάμουν κανένα ζευγαράκι, κοιτάει ο ένας τον άλλο και λέει, είδες πως σου έλεγα εγώ. Λέμε τώρα. Αντί τούτου, καταλήψει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσεται προς τη γυναίκα αυτού και έσωται οι δύο σάρκα μίαν. Έτσι δεν λέει, λέει η γραφή. Θα την καφήνεις τη μάνα σου και τον πατέρα του σε γέννησαν και πας σε ένα ξένο απρόσωπο, το οποίο είναι η γυναίκα ή ο άντρας ανάλογα, και προσκολάσαι και γίνονται οι δύο η σάρκα μίαν. Πραγματικά σαν να είναι ένα σώμα, όχι απλά μια ψυχή που λέμε καμιά φορά. Είναι κάτι πάνω και από τη φιλία. Με τη φιλία δεν γίνεσαι ένα σώμα, μία σάρκα. Έτσι. Εδώ γίνεται ένα «ον» στην κυριολεξία. Αυτό λέει εδώ, όπως ο Χριστός με την Εκκλησία. Μπορείς να πεις ο Χριστός είναι εδώ και η Εκκλησία είναι εκεί. Όχι. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, σου λέει εδώ. Έτσι δεν είναι. Μέλη εκ της σαρκός αυτού και οστά εκ των οστέων αυτού. Έτσι δεν είναι. Και αυτό το πράγμα είναι στο γάμο, το ίδιο σου λέει. Δηλαδή τα οστά τα δικά μου είναι τα οστά της γυναικός μου και τα οστά της γυναικός είναι τα αυτά και από εκεί και πέρα έτσι περνάμε σε μια άλλη διάσταση όντως. Δεν είναι το μυστήριο τούτο μέγα εστί εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις Εκκλησίαν. Αυτό το μυστήριο είναι πραγματικά μεγάλο. Είναι μυστήριο το πώς δύο άνθρωποι μπορεί να είναι έτσι. Δεν είναι φυσικό κατόρθωμα απλά. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι ότι απλά σ' αγαπώ, μ' αγαπάς. Αυτό αλλάζει. Μπαίνεις στο δρόμο του Χριστού, στο δρόμο του Σταυρού του Χριστού. Μπαίνεις στο δρόμο της θυσίας του Χριστού και γίνεται αυτό το μεγάλο θαύμα και κερδίζει ο ένας τον άλλο αιώνια και αγαπάει ο ένας τον άλλο περισσότερο από τον εαυτό του στο τέλος. Έτσι. Και γίνεται πραγματικά μυστήριο μέγα επειδή είναι αυτό που εικονίζεται λέει στο Χριστό και στην Εκκλησία. Πριν και εμείς οι καθέκαστον έκαστος την αυτού γυναίκα ούτως αγαπάτος σε αυτόν. Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα και πατάνε το πόδι εκείνη τη στιγμή του. Γιατί δεν είναι μερικοί που πατάνε το πόδι οι νύφες του. Λοιπόν, γιατί δεν έχουν καταλάβει τίποτα από τι λέει το κείμενο. Έτσι. Να αγαπάει κανείς τη γυναίκα του ως εαυτόν. Υπάρχει κάποια μεγαλύτερη αγάπη από αυτή. Μόλις πάθεις κάτι, πας στο γιατρό. Μόλις σου συμβεί κάτι, με πλήγωσαν, στεναχωρήθηκα, αρρώστησα. Δεν είναι. Τον εαυτό μας τον πονάμε ατέλειωτα. Έτσι λοιπόν θα πονάς και θα αγαπάς τη γυναίκα. Και βέβαια έναν τέτοιον άντρα η γυναίκα να τον σέβεται. Μικρή, πολύ μικρό επιτίμιο έβαλε στη γυναίκα. Θα μπορούσε να πει αυτόν τον άντρα λοιπόν εσύ θα πρέπει, αλλά δικαιολογεί και αυτά που λέει προηγουμένως, ότι δηλαδή είναι κεφαλή. Ποιος είναι κεφαλή, αυτός που είναι διάκονος. Ποιος είναι κεφαλή, αυτός που αγαπάει εμένα πιο πολύ από ό,τι αγαπώ εγώ τον εαυτό μου. Αυτός που φροντίζει για μένα πιο πολύ από όσο εγώ μπορεί να φροντίσω τον εαυτό μου. Αυτός που κάνει τη θυσία αυτή τη μεγάλη για να είμαι εγώ ολόκληρη. Αυτόν τον άνθρωπο φυσικά και κορώνα στο κεφάλι μου τον βάζω, μα με συμφέρει να το κάνω. Θα ήταν λάθος μου να μην το κάνω. Ακριβώς διότι αυτός ο άνθρωπος γίνεται η ζωή μου. Στην κυριολεξία η ζωή μου. Είναι κάποιος που με κάνει να ζω. Είναι κάποιος που μόλις τον βλέπω αρχίζω να λέω αυτός είναι ο τόπος μου. Αυτός είναι ο τόπος που πραγματικά υπάρχω ολόκληρη, λέει η γυναίκα. Και είμαι πραγματικά επειδή υπάρχει αυτός και είναι έτσι αυτός. Και δι' αυτό εγώ βρήκα τον πραγματικό μου εαυτό. Έτσι. Κοιτάξτε τι τεράστιο ύψος έχει ο χριστιανικός γάμος. Φανταστείτε
από τι ύψος μας βλέπει ο Απόστολος Παύλος και σε τι ύψος θέλει να μας ανεβάσει. Για το Θεό ξέρετε, και συγγνώμη Πάτερ που θα το πω αυτό, δεν υπάρχει έγκαμος, άγαμος, καλόγερος, μη καλόγερος. Σκοπός είναι πού θα φτάσεις με αυτά που σου δίνει. Εάν δεν φτάσω πουθενά και το μόνο πράγμα που καταλαβαίνω από το γάμο είναι ότι έχω μια γυναίκα την οποία αυτή τη στιγμή μπορώ να την κάνω να μου κάνει υπακοή και να κάνει ό,τι θέλω εγώ και να πηγαίνει ό,τι θέλω εγώ και να κάνει και τα παιδιά μου στη συνέχεια και δεν ξέρω τι άλλο και το ένα και το άλλο. Τι νόημα είναι αυτό. Με ποια έννοια είναι αυτό ένας γάμος χριστιανικός και γιατί κάποιος να μην πει ότι θα κάνω πολιτικό γάμο σε την περίπτωση εγώ. Που με βλέπει εμένα να είμαι έτσι. Καταλαβαίνετε. Γιατί να μην το πει. Αφού εγώ τον εξωθώ να το πει. Αφού εγώ ο ίδιος, έτσι δεν είναι, συγχαίω τον ορίζοντα και δεν αφήνω να φανεί αυτό το υπέροχο πράγμα. Δηλαδή, τι, ότι ο γάμος είναι μυστήριο αγιασμού. Στην κυριολεξία μέσα στο γάμο αγιάζομαι και αγιάζομαι με αυτόν τον όμορφο τρόπο. Και υπάρχει και σωματική κοινωνία και σωματικός και ψυχικός έρωτας και υπάρχει και αλληλοστήριξη και αλληλοβοήθεια και βάθος και κατανόηση και ο ένας γίνεται η ζωή του άλλου και η ευτυχία του άλλου και ο έρωτας δεν σταματάει ποτέ ακόμα και ένα ζευγάρι είναι 60 χρόνια μαζί. Έχω γνωρίσει τέτοια ζευγάρια. Καταλάβατε. Και ούτε τότε υπάρχει πειρασμός για μοιχεία και τέτοια. Γιατί, γιατί όπως σου δίνει η μοιχεία είναι πάρα πολύ λίγο. Για να γίνει μοιχεία πραγματική πρέπει να σπάσει ο δεσμός αυτός. Καταλάβατε. Αν σπάσει ο δεσμός αυτός, από εκεί πέρα ο καθένας πορεύεται κατά τη συνείδησή του. Αλλά άμα ζει ένα τέτοιο επίπεδο, να σαν φάει ένα ωραίο φαγητό, οβελία, ξέρω εγώ, και σου λέει φάει πατατόφλουδες. Σου πούνε, δεν θέλω να φάω πατατόφλουδες. Πατατόφλουδες δεν θέλω να φάω. Γιατί έχω και τρώω από την οβελία. Άμα όμως δεν τρως τίποτα από την οβελία, τι πατατόφλουδες, δεν είναι ένα ανάγκη. Καλές είναι. Εδώ είναι μια αποτυχία μας, ολουνών, κληρικών και λαϊκών, στο βαθμό που αυτό το πράγμα δεν το ζούμε και δεν το προβάλλουμε. Καταλάβατε. Αυτό είναι στην κυριολεξία κάτι το οποίο βαραίνει εμάς. Γι' αυτό και το ξαναλέω, ότι όλα αυτά τα πράγματα και οι μεταβολές αυτές γίνονται τώρα. Στα χρόνια αυτά και δεν έγιναν 100 χρόνια πριν. Γιατί δεν έγιναν 100 χρόνια πριν, μα γιατί τότε πήραν πιο πολλοί που το φανερώναν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι όλο. Όλοι θα θυμάστε παππούδες και γιαγιάδες που ζήσανε κάτι γάμους, τρεις ευτυχισμένους, που κρατήσανε πολλές δεκαετίες. Κι εγώ έχω τέτοια ιστορία δική μου, στα δικούς μου αυτούς κλπ. Και που ζήσανε 60 και 70 χρόνια μαζί, που τους φάνηκε σαν μια μέρα και το ζευγάρι δεν προσπαθούσε να θυμηθεί. Πότε τελευταία φορά συγκρούστηκε, ενώ για κάποιο σοβαρό ζήτημα. Διότι ο καθένας είχε μάθει να κάνει τόπο στον άλλο και να ευγνωμονεί τον άλλο. Και με την τεράστια αυτή γνωμοσύνη που γεννιέται, να απορροφώνται και τα μικροπροβλήματα που αναγκαία θα προκύψουν. Δεν μπορεί ένα ζευγάρι να μην έχει ποτέ προβλήματα, θα έχει. Αλλά το θέμα είναι να απορροφώνται μέσα σε αυτό το μεγαλειώδες σχέδιο του Θεού. Δηλαδή, πας στον πνευματικό και του λες, ο άνθρωπος που έχει καταλάβει αυτά τα πράγματα, δεν θα του πει ποτέ, τι στραβή είναι η γυναίκα που μου έδωσες, μου έδωσε ο Θεός. Έτσι, θα πει, γιατί δεν μπορώ να διακρίνω την αγάπη του Θεού μέσα από αυτό το θαυμάσιο πλάσμα που έχω δίπλα μου και το, δεν μπορώ να το δω στο θαυμάσιο πια. Τι πρέπει να κάνει, ας τα αλλάξω εγώ. Πώς θα αλλάξει το δικό μου κλικ στο μυαλό, πώς θα γίνει, ούτως ώστε να αρχίσω να βλέπω αυτά που δεν έβλεπα. Κάποτε πήγε ένα τέτοιο ζευγάρι σε ένα πνευματικό που ήταν έτοιμο να χωρίσει. Και του λένε, έχουμε φτάσει στο νοικιαί, δεν μπορούμε, μελώνουμε κάθε μέρα, έχουμε πλέον συγκρουόμεθα συνεχώς, το μόνο μας μένει να τραβήσει ο καθένας στον δρόμο του κλπ. Κλπ. Δεν υπάρχει τρόπος να ζήσουμε μαζί. Ο πνευματικός αυτός όμως είχε λίγο έτσι περισσότερη γνώση των πραγμάτων και λέει θέλω να σας δω έναν έναν χωριστά.
πρώτα τον άνδρα. Έρχεται ο άνδρας, λοιπόν πραβάτερ μου, σου λέει, ξέρεις, δεν αντέχω άλλο και λοιπά. Στάσου, τα είπαμε αυτά, του λέει. Θέλω να πεις κάτι άλλο. Αυτή η γυναίκα, με την οποία ζεις τόσα χρόνια μαζί της, έχει κανένα καλό? Τι λέει αυτός? Ένα καλό, λέει, έχει ένα καλό. Λέει ο άντρας, έχει, λέει, πώς δεν έχει ένα καλό, ας πούμε, λέει, δεν μου λέει ψέματα. Α, εντάξει. Ξέρεις τι λέει σπουδαίο είναι να έχει μια γυναίκα που δεν σου λέει ψέματα? Όταν σήμερα οι άνθρωποι ψεύονται σχεδόν από συνήθεια πια, συνεχώς. Ένα δεύτερο καλό, λέει, υπάρχει. Ένα δεύτερο καλό, έλα, λέει, τα βράδια με περιμένει, λέει, και τρώμε μαζί. Α, λέει. Πόσες γυναίκες, λέει, έχουν ξεχάσει ότι υπάρχει, λέει, ο άντρας τους. Όχι απλώς να τον περιμένουν και να κάνουν. Κάνα τρίτο καλό έχει. Εντάξει, τώρα καλά, λέει. Εντάξει, έχει και στα παιδιά, ας πούμε, είναι καλή, λέει. Και στα παιδιά καλή. Λοιπόν, κανένα άλλο κόμμα μήπως έχει? Εντάξει, λέει, είχε ένα άλλο, ότι, ας πούμε, δεν βλέπει τους δικούς της στην οικογένεια κλπ. Του λέει ο πνευματικός, να μετρήσουμε, λέει, πόσα καλά έχει μέχρι τώρα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Και κανένα άλλο, έλα, έχει κι άλλο. Και του λέει ο πνευματικός, δύο λεπτά. Έχεις μια από τις πιο καλές γυναίκες που έχω ακούσει, ότι έχει κάποιος άλλος. Το συνειδητοποιείς αυτό? Λέει αυτός, όχι, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Αν έχει α, β, γ, δ, 20 πράγματα, 10 πράγματα, τα οποία τα μαζεύεις όταν δεν είσαι θυμωμένος και τα αναγνωρίζεις δίκαια. Στο τέλος, και κάνει το ίδιο με τη γυναίκα, λοιπόν. Κάνα καλό έχει αυτός? Ρε, τι καλό, λέει, με έχει τρελάνει και λοιπά. Κάνα καλό? Ένα, λέει, έχει κανένα καλό, λέει. Ας πούμε, λέει, πάντοτε μου δίνει χρήματα, πάντα κοιτάει τις ανάγκες μου. Α, εντάξει. Κάνα άλλο καλό? Και τα παιδιά τα φροντίζει, ό,τι θέλουν πάντα είναι εκεί και λοιπά. Κάνα τρίτο καλό? Δεν με έχει απατήσει ποτέ, το ξέρω αυτό. Α, ένα, δύο, τρία. Στο τέλος, έχεις παντρευτεί τον ιδανικό άνδρα. Το ζευγάρι αυτό είναι ακόμα μαζί και είναι και ευτυχισμένο μετά από αυτό το σοκ το πνευματικό. Τα περισσότερα ζευγάρια σήμερα χωρίζουν χωρίς να ξέρουν γιατί. Χωρίζουν γιατί φτάνουν σε ένα διέξοδο και γιατί ξεχνούνε ακριβώς αυτό. Ότι δηλαδή ο σκοπός του γάμου δεν είναι να αγαπήσω τον εαυτό μου, αλλά τον άλλο σαν τον εαυτό μου. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει ο γάμος. Όχι για να συνεχίσω να αγαπάω εμένα, δεν χρειάζεται ο γάμος γι' αυτό, αλλά για να αγαπήσω τον άλλο σαν εμένα και μάλιστα με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να είναι μια αγάπη χωρίς όρους. Είδατε να μιλάει για όρους εδώ. Λέει καθόλου, κοίταξε να δεις, θα την αγαπάς έτσι θυσιαστικά για ένα χρόνο. Αν στο ένα χρόνο αυτό πάνω με δείξει ότι άλλαξε και έγινε άγγελος, πάρε ένα βούρδωρο που λέει και το Κοράνι και δέρνει συνέχεια. Δεν βάζει χρονικό όριο. Μπορεί να κρατήσει αυτό χρόνια. Κάνεις μια δωρεάν κίνηση στον άλλο, όπως κάνει ο Χριστός μια δωρεάν κίνηση στον καθένα από εμάς. Όχι να περιμένει πότε και πώς και τι θα γίνει. Και περιμένει καμιά φορά ολόκληρη ζωή και την τελευταία στιγμή μονάχα γινόμαστε άνθρωποι. Να κάνουμε λοιπόν κινήσεις μια χωρίς όρους κίνηση στον άλλο. Και τότε ο γάμος είναι παράδεισος. Τότε ο γάμος είναι μια κατάσταση παραδείσια. Αν φτάσουμε ποτέ εκεί, λέμε, ο γάμος είναι μια κατάσταση όπου ο άνθρωπος νοιάζεται να είναι στον παράδεισο. Μας το λέει αυτό ο πατήρ, ο Άγιος Πορφύριος. Αν, λέει, αγαπήσουν και καταλάβουν τον Χριστό τα δύο παιδιά που παντρεύονται, θα γίνουν σαν τον Αδάμ και την Εύα πρώτης πτώσεως. Και θα ζουν τη βασιλεία του Θεού ήδη από αυτή τη ζωή. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Θεός ένα άντρα και μια γυναίκα έπλασε στην αρχή. Καταλάβατε, και τους κάλεσε σε αυτή τη βασιλεία. Καταλάβατε, αλλά λέω εδώ για να μην μακρηγορώ, επειδή πέρασε και η ώρα, ότι είναι ακριβώς το βάθος του χριστιανικού γάμου το οποίο πρέπει να αναζητήσουμε ως απάντηση σε όσα συμβαίνουν σήμερα, γιατί δίνουμε δικαιώματα
στο διάβολο να κάνει τα δικά του όταν εμείς δεν κάνουμε τα δικά μας. Όταν ο δικός μας γάμος είναι το αντίθετο από αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος, έτσι, δεν καταλαβαίνω γιατί μην έρθει ο καθένας και να πει και εγώ θέλω να κάνω, να παντρευτώ άλλες 4 γυναίκες και μετά βλέπουμε και όλες, να πάρουμε και κανέναν άντρα στην παρέα μας, να γίνουμε 6 και 7, ξέρω εγώ, και να υιοθετήσουμε και παιδιά και να κάνουμε και οτιδήποτε. Καταλάβατε. Και καταστρέφεται βέβαια τι, πως προσέξατε εδώ. Το μυστήριο του γάμου είναι η αποκλειστικότητα, αυτή η διαδική σχέση. Είναι δύο μόνο τα άτομα αυτά. Είναι δύο. Έτσι. Γιατί, διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν 15, άμα έχεις 15 απέναντί σου, σαν το Σουλεϊμάν, ας πούμε, το Σουλτάνο, οι 200. Έχεις κόψει τον εαυτό σου σε 200 κομμάτια, αυτό είναι όλο. Δεν είσαι ολόκληρος. Η πνευματική ζωή χρειάζεται να είναι κανείς ολόκληρος. Για να είναι ολόκληρος, θα έχει ένα απέναντί του, ένα άνθρωπο. Να ενοποιείται μέσα η ύπαρξή του και η συνείδησή του με τη σχέση αυτή την διαδική. Έτσι. Και βέβαια, εκεί μέσα βλασταίνει και το παιδί, βαθαίνοντας τη σχέση αυτή και τρεφόμενο από τη σχέση αυτή και κάνοντάς την ακόμα πιο πλούσια. Έτσι. Λοιπόν, προβλέπονται ερωτήσεις, πάτερ? Όχι. Δεν προβλέπονται ερωτήσεις, συνεπώς καταπίνετε όλα όσα σας είπα. Είτε το θέλετε είτε όχι. Και πάτε στο σπίτι και αρχίζει η διαδικασία της πέψεως, η οποία ελπίζω να βγάλει κάτι καλό. Αλλά, αν θέλετε, κεφάλαιο 5 προς Εφεσίους, όταν πάτε στο σπίτι, ξαναδιαβάστε το μια φορά, να το δείτε ακριβώς πόσο έτσι συγκλονιστικό είναι και τι προοπτικές ανοίγει. Περιττό να σας πω δε, ότι ποτέ προηγουμένως ο γάμος δεν είχε τέτοιο μεγαλείο και τέτοιες προοπτικές, έτσι. Ποτέ. Ποτέ άλλοτε ο γάμος. Παρά το ότι από την αρχαία εποχή αισθάνονταν οι άνθρωποι ότι είναι και θείο. Θείο σύνδεσμος πάντα. Βλέπετε στα δίκαια τα αρχαία, τα εξωχριστιανικά. Ο γάμος είναι και θείος, το ρωμαϊκό δίκαιο είναι και θείος δεσμός. Γι' αυτό και βλέπετε ότι πάντα ο γάμος είναι θρησκευτικός. Σε όλους τους πολιτισμούς, σε όλες τις θρησκείες, ο γάμος είναι πάντα θρησκευτικός. Και πάντοτε υπάρχει κάποιος ιερέας του τάδε θρησκεύματος, του τάδε Θεού παρών. Πάντα. Πάντα, γιατί οι άνθρωποι πάντα αισθανόντουσαν ότι η πραγματική προοπτική της ανθρώπινης σχέσης είναι πραγματικά μια πνευματική προοπτική, δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο. Μια, ξέρω εγώ, πώς το λένε, επιφανειακή συνεργασία. Αλλά είναι πραγματικά, όπως το λέει ένας αρχαίος, συγκλήρωση βίου παντός. Ότι δηλαδή οι ζωές ουσιαστικά γίνονται ένα, οι δύο ζωές. Πάντοτε υπήρχε μια αίσθηση μυστηρίου στο γάμο. Αλλά εδώ εκπληρώνεται το μυστήριο αυτό στην ύψιστή του δυνατή προοπτική. Λοιπόν, αυτά. Να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Νικόλο για την όμορφη αυτήν ομιλία. Την επόμενη Κυριακή μαζί μας θα βρίσκεται ο καθηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αγίου Διονυσίου του Ενολύμπο, ο γνωστός σε όλους μας, ο πατήρ Μάξιμος. Εδώ ο πνευματικός πολλών ανθρώπων και άνθρωπος ο οποίος έχει εργαστεί, τα έχουμε πει και άλλες φορές. Το θέμα είναι ο εφευρέτης της κακίας διάβολος. Πατέρ Νικόλαε, τώρα έχουμε ένα τυπικό να περάσετε εδώ μπροστά για να σας χαιρετήσουν, να πάρουν την ευχή σας. Καλό υπόλοιπο. Διευχών τον Αγίο Πατέρα, λοιπόν, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς.